στη ζώνη. Μάλιστα. Λοιπόν, λέγοντας αυτά, να χαιρετήσω τον κτηνίατρο Σολώνα Κυριακίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Κυριακίδη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, είδαμε αυτή την τραγική κατάληξη χθες, 1586 κοτόπουλων. Που αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχε μια αναστάτωση, τράπηκαν σε φυγή κλπ. Πείτε μας ακριβώς έτσι πώς χτιμάτε ότι εκτελήχθηκε η όλη κατάσταση. Σίγουρα όλα τα ζώα, όταν υπάρχουν πρωτόγνωρες περιπτώσεις, όπως ο σεισμός για αυτά, σίγουρα πανικοβάλλονται. Τώρα, από τη στιγμή που μπορεί να πέσουν και κάποια πράγματα από τη φάρμα, από όσο έχω ακούσει, τότε θα πανικοβληθούν ακόμη περισσότερο και σίγουρα θα ποδοπατηθούν. Εντάξει, τα ζώα πανικοβάλλονται γενικά, είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις για αυτά. Ναι, αλλά υπάρχει εντύπωση, κύριε Κυριακίδη, ότι ζώα, κάποια ζώα ή πουλιά διαισθάνονται. Δεν ξέρω αν αυτό επιστημονικά μπορεί να τεκμηριωθεί. Επιστημονικά δεν έχει τεκμηριωθεί, αλλά αν μιλήσω για δική μου περίπτωση, για παράδειγμα, αν προχθές που ήταν ο σεισμός, εγώ κάθομαι η ώρα 3 και έβλεπα τηλεόραση. Και ήμουν με τα ακουστικά και άκουσα το φασιανό που έχω στην αυλή μου να κλαίει κάπως παράξενα. Ήταν η ώρα 3 και 4 λεπτά και έβγαλα τα ακουστικά για να δω αν είναι κάποιος κλέφτης ή κάτι τέλος πάντων. Και μετά από κάποια δευτερόλεπτα άρχισε το σπίτι να τρέμει όλο. Ναι. Σίγουρα ορισμένα ζώα ακούν υπόηχους και δονήσεις της γης γενικά. Και κάποια διέστηση σίγουρα έχουν περισσότερο από εμάς. Όπως θα ακούσουμε με μερικές περιπτώσεις, ζώα να κλαίνε πριν το σεισμό, πολλά πουλιά να κελάιδαν, είτε να φεύγουν από κάποιες περιοχές που θα γίνει κάποιον κακό, να το πούμε. Ναι. Ή καιρικά φαινόμενα τέτοια ναι, μάλιστα, που έχουν να κάνουν με πουλιά κλπ. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τα κατοικίδια που έχουν ένα έτσι, δεν ξέρω κάποια, αν έχει που συζητώντας με φίλους, κάποιοι δεν πήραν είδηση, ξέρω εγώ, σκύλοι, άλλοι ήταν έτσι τρομοκρατημένοι, το ίδιο ισχύει και για γάτες. Είναι αναλόγως χαρακτήρα ή... Είναι ή είδος χαρακτήρα, είναι και ο τρόπος που έχεις το ζώο στο σπίτι. Για παράδειγμα, αν το ζώο είναι στο σπίτι μαζί σου, σίγουρα η εμπιστοσύνη και... Το ότι είναι πιο ήρεμο το ζώο στο σπίτι είναι διαφορετικό από το σκύλο που είναι συνέχεια σε υπερένταση στην έξω γειτονιά, εννοώ, που θα ακούσει το γάτο, θα ακούσει την αλεπού, θα ακούσει θορύβους, είναι σκοτεινά, δεν ξέρει πώς την αντιδράσει και είναι σε συνέχεια σε υπερένταση. Και σε περίπτωση του σεισμού περισσότερο θα πληγεί, εννοώ, σε θέμα χαρακτήρα. Ναι. Τώρα τα ζώα, τα κατοικίδια που είναι στο σπίτι, είτε δεν το αισθανθήκαν γιατί και ο τρόπος που χτίζουμε πλέον τα σπίτια είναι αντισεισμικά, να το πούμε έτσι. Ναι. Είναι και ο τρόπος που έχουμε τα ζώα μας και είναι και πιο ήρεμα μαζί μας. Αλλά τα περισσότερα, από όσο ξέρω και από όσο έχω ακούσει από πελάτες μου συγκεκριμένα, είτε από φίλους μου, έχουν διασταλθεί είτε λίγα δευτερόλεπτα πριν, είτε την ώρα του σεισμού να έχουν κάποια περίπτωση πανικοβληθούν. Ναι. Τώρα, κύριε Κυριακίδη, πριν κλείσουμε, έτσι, να δώσουμε κάποια χαρακτηριστικά ή πουλιών ή ζώων που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα φυσικά φαινόμενα. Για παράδειγμα, τα ερπετά, πότε δραστηριοποιούνται, τα πουλιά, είτε με βροχή, είτε με σεισμό, είτε με πολύ ζέστη, δεν ξέρω, που έχουν... όχι τεκμηριωθεί επιστημονικά, αλλά είναι κάτι το οποίο ακολουθεί ένα μοτίβο, αν θέλετε. Ως συνήθως τα πουλιά είναι τις περισσότερες περιπτώσεις που αντιδρούν σε κάποια καιρικά φαινόμενα, είτε λίγο πριν να γίνει, είτε και κάποιες περιπτώσεις αρκετά πριν να γίνει το φαινόμενο. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που είναι την ίδια στιγμή. Υπάρχουν ζώα, για παράδειγμα, οι σκύλοι, είτε από όταν πανικοβληθούν, είτε από το φόβο τους, επειδή δεν μπορούν να βγουν έξω στην αυλή, θα μπουν από το τραπέζι, είτε θα πάνε σε κάποια γωνιά, την οποία μπαίνουν και τιμωρία σε μερικές περιπτώσεις. Τα πουλιά θα πανικοβληθούν, θα σιγωθούν να φύγουν. Ως συνήθως θα τα δούμε στον αέρα να μην ξέρουν πώς θα αντιδράσουν και σε ποια κατεύθυνση θα πάνε.
Οι γάτες είναι λίγο πιο calm. Αν είναι σε σπίτι, σίγουρα ο γάτος πάντα θέλει να έχει ανοιχτό το περιθώριο μπροστά του. Σίγουρα θα πανικοβληθεί και περισσότερο από όσο ο σκύλος και θα βγει πάνω στους πάγκους, θα κάνει ακαταστασίες τέλος πάντων. Είναι περιπτώσεις όμως. Ναι. Δεν μιλούμε για όλους τους γάτους. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυριακίδη. Καλή Εγώ συνέχεια ευχαριστώ. Να έχετε. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Εσύ, Ιάκωβε, δεν έχεις...